αφορά την καταβολή των χρημάτων που θα έβγαινε από την πτωχευτική διαδικασία. Είναι ο πρώτος νόμος ο μνημονιακός ο οποίος αλλάζει και νομίζω ότι η αντιπολίτευση υπερασπίζεται τα κεκτημένα τα μνημονιακά τα οποία καταργούνται σιγά σιγά. Σας λέει η απάντηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ότι το βάλετε σε ένα άρθρο το οποίο έχει και τους πληστηριασμούς ενώ εμείς θέλαμε να το ψηφίσουμε, αλλά ήταν κουτοπουνενεργία αυτό που κάνατε. Ήταν μέσα στους πληστηριασμούς, δηλαδή μπορούσε ξεχωριστά να ψηφιστεί αυτό από το οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Μπορούσε, αλλά είναι, ξέρετε κάτι, νομίζω ότι δικαιολογίες... ξεχωριστά, ήταν ξεχωριστά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε με πώς θα το πω κοινοβουλευτικά να μπει ξεχωριστά ή αν ήταν στο ίδιο αντικείμενο ή αυτό είναι νομίζω ίσως σημασία. Θα μπορούσε να έχει πραγματικά ψηφίσει και να μην γυρεύει δικαιολογίες, ας πούμε. Κοιτάξτε, αν ήταν μέσα στους πληστηριασμούς και λέει το οποιοδήποτε κόμμα ότι εγώ δεν θέλω να υπερψηφίσω πληστηριασμούς, αυτό καλά, είναι εύλογο να κουμπώνει εκεί πέρα. Αν όμως ήταν ξεχωριστό, όντως γι' αυτό σας. Θα μπορούσε να το πει και στη Βουλή αυτό το πράγμα. Ότι ξέρετε, εγώ θα το ψήφιζα, αλλά δεν το είπε εκ των υστέρων. Πάμε τώρα σε αυτή την ιστορία με τη ρύθμιση για τα δάνεια του ΟΕΚ. Πότε θα μπει η υπογραφή? Περιμένουμε, το έχουμε προαναγγείλει πολλές φορές, αλλά περιμένουμε τις τελικές υπογραφές. Τι γίνεται, έχουμε μπει σε αυτή την τελική ευθεία? Μπορείτε να μας πείτε μια ημερομηνία για να δούμε και τις περιπτώσεις. Να πω ακριβή ημερομηνία ότι 5η 18 του μηνός θα γίνει αυτό, δεν νομίζω ότι θα ήταν σωστό. Αλλά είναι θέμα ημερών, διότι καθυστέρησε η διαδικασία αυτή λόγω του φόρτου εργασίας που είχε και ο Υπουργός και όλοι εμείς, λόγω του πολυνομοσχεδίου. Έχουν πάρθει σχετικές αποφάσεις, έχουμε αναλύσει. Είναι θέμα ημερών, κύριε. Είναι θέμα ημερών. Είναι θέμα ημέρας ή ημερών, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, εντός του μήνα είναι βέβαιο ότι θα γίνει. Αυτό είναι αυτονόητο. Μάλιστα. Για πείτε μας τώρα για την ουσία. Σε ποιους αφορά, ναι, τι είναι αυτή η ρύθμιση? Είναι αυτό που είχαμε και πει και άλλη φορά εδώ, σε αυτή την εκπομπή σας. Το δεύτερο μέρος ενός τρίπτυχου παρεμβάσεων που κάνουμε στον χώρο των προγραμμάτων του ΤΕΟΣ ΟΕΚ. Η πρώτη παρέμβαση αφορούσε τις εργατικές κατοικίες, τα έχουμε πει. Η δεύτερη παρέμβαση είναι αυτή ακριβώς εδώ, που αφορά τους δανειολήπτες εξαιδίων κεφαλαίων για τα δάνεια των εξαιδίων κεφαλαίων του ΤΕΟΣ ΟΕΚ. Δηλαδή λεφτά που έδινε ο ίδιος ο ΟΕΔ από τα λεφτά του, σήμερα ο ΟΕΔ, σε δανειολήπτες για να χτίσουν σπίτι, να αγοράσουν σπίτι, να επισκευάσουν κτλ. Υπάρχει και τρίτη κατηγορία ανθρώπων που και αυτή έχει αναπτύξει μια δραστηριότητα υποβολής αιτημάτων και έχουν δίκιο, είναι αυτά τα δάνεια τα τραπεζικά των οποίων τα επιτόκια επιδοτούσε ο ΤΕΟΣ ΟΕΚ. Και σε αυτά επεξεργαζόμαστε παρεμβάσεις. Σε αυτή την περίπτωση τι λοιπόν. Παρεμβάσεις. Θα δούμε τώρα, γιατί αυτά είναι λίγο μπλεγμένη υπόθεση ακριβώς, επειδή εμπλέκονται και οι τράπεζες, δεν είναι απλή υπόθεση. Άρα σχεδιάζεται παρεμβάσεις και για αυτά τα δάνεια τα οποία υπήρχε συμμετοχή ΟΕΚ με τράπεζες, έτσι. Απλώς είναι πιο λεπτό το θέμα και πιο σύνθετο και λεπτό και σύνθετο, ακριβώς επειδή μπλέκεται και το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα είναι στις προθέσεις των προγραμμάτων. Επειδή ήταν μέρος, εξ όσων γνωρίζω, ένα μέρος επιδοτούνταν. Πολλές φορές παίρναν δηλαδή το ένα κομμάτι από την τράπεζα και το άλλο κομμάτι ήταν επιδοτούμενο μέσω του ΟΕΚ. Το κομμάτι του ΟΕΚ ρυθμιζόταν τα τελευταία χρόνια. Ρυθμίζεται και από εδώ. Ρυθμίζεται και από εδώ. Μάλιστα. Στη δεύτερη περίπτωση ήταν τραπεζικά δάνεια, των οποίων το επιτόκιο επιδοτούσε ο ΟΕΚ. Είμαστε σε μια διαδικασία επεξεργασίας, έχουμε σκέψεις και ιδέες. Προφανές άρα μας βγάζετε μια είδηση ότι σκέφτεστε να παρέμβετε και να έχετε μια ρύθμιση και στα δάνεια όπου ο ΕΚ συμμετείχε στην διαμόρφωση του επιτοκίου, δηλαδή επιδοτούσατε το επιτόκιο, έτσι. Έρχεται το επιτόκιο με την επιδότηση που έκανε στο δάνειο. Και υπάρχει και ένα τέταρτο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον. Αυτό αφορά και τις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, που αφορά τα θέματα στεγαστικής πολιτικής. Αυτό είναι ένα κομμάτι πια στρατηγικής, το οποίο το επεξεργαζόμαστε με μια ομάδα εργασίας. Πολύ γρήγορα θα έχουμε και σε αυτό απαντήσει. Στο αυτό τι χαρακτηριστικά έχει? Κοιτάξτε, υπήρχε ένα. Μιλάμε για εργατικές κατοικίες ουσιαστικά, αυτή η στεγαστική πολιτική. Τι σημαίνει νέα στεγαστική πολιτική? Ενοικίου, ναι, ναι, ναι. Τι σημαίνει, αν θα είναι επιδότηση ενοικίου, αν θα είναι νέες κατοικίες? Είναι ένας προβληματισμός πολύ μεγάλος, ο οποίος πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Ξέρετε, έκλεισε ο ΕΚ βία το 2013, δεν αντικαταστάθηκε με τίποτα. Καθολικός διάδοχος ο ΟΑΕΔ δεν μπορεί να ασκήσει αποκλειστικά και με αυτόν τον τρόπο, όπως παλιά, τις πολιτικές αυτές. Να δούμε ποιες είναι αυτές οι πολιτικές για να τις ασκήσουμε κιόλας. Και βέβαια, να σας πω κάτι, υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια του δημοσίου τα οποία είναι ανεκμετάλλευτα. Α, καλά, αυτό είναι ένα νέο άλλο πρόγραμμα δηλαδή, που έχουμε σε εξέλιξη. Είχαν γίνει κάποιες συναντήσεις και χθες. Είναι τα περίπου 1.200 ακίνητα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του ΟΑΕΔ. Τι θα γίνει με αυτά? Το ακούω, δηλαδή ήμουν νιός και γέρασα. Θα τα αξιοποιήσουμε και είναι τόσα και είναι αυτό. Άσπισαν τα μαλλιά μου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η υποτιθέμενη διαδικασία αξιοποίησης των ακινήτων αυτών στο κέντρο της Αθήνας, να σου πω ένα παράδειγμα, έχουμε περίπου 170 ακίνητα εμβληματικά. Ας πούμε το Εσπέρια, το παλιό ξενοδοχείο, είναι σε αυτή την κατηγορία.
το κτίριο του ΣΜΕΔ πίσω στην παλιά Βουλή. Άρα είναι το τι ίδιο... κάνουμε, κύριε Νεφελούδη, το διαπιστώνουμε, το έχουμε διαπιστώσει. Πολιτική βούληση και χρονοδιάγραμμα για να, με έναν τρόπο να εκμεταλλευτούν. Ακούστε, αλλάξαμε καταρχήν το νομοθεσία που μπλοκάριζε την οποιαδήποτε διαδικασία αξιοποίηση. Ας πούμε, απαγορευόταν στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στο Υπουργείο Εργασίας να νοικιάσει τα κτίρια αυτά για ξενοδοχεία. Ενδεχομένως κάτι άλλο. Ναι, για πάνω από 12 χρόνια. Μα δεν θα μπορούσε κανείς ποτέ να το πάρει για λιγότερο από 30 χρόνια. Είναι δυνατόν, επαγγελματική μίσθωση είναι. Και μακροχρόνιες μισθώσεις. Είχαν δεσμεύσει το μίσθιο, το είχαν δεσμεύσει στο 4,8% αντικειμενική αξία, να φανταστείτε. Είχαν δεσμεύσει το μίσθιο. Το μίσθιο στο 4,8% της αντικειμενικής αξίας. Τώρα που πάμε να ρίξουμε. Άρα ξεμπλοκάρετε νομοθετικά. Αυτό τελείωσε νομοθετικά. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Αυτό τελείωσε νομοθετικά. Το έχουμε κλείσει. Ναι, πότε θα εφαρμοστεί. Ακούστε, είναι σε εφαρμογή τώρα. Είμαστε στη διαδικασία διαγωνισμών. Δεν ξέρω αν έχετε κυκλοφορήσει και είμαστε και επικοινωνιακά λίγο περίεργοι εμείς τώρα. Δεν είμαστε και πάρα πολύ καλοί. Έχουμε κάνει μια σειρά από προσκλήσεις εκδήλωση ενδιαφέροντο και έξω εφορείς του δημοσίου που θα θέλανε ενδεχομένως να εξοικονομήσουν πόρους. Ακριβώς. Και δεύτερο, και σε φορείς ιδιωτικούς για το τι θα θέλανε να κάνουν ενδεχομένως περίπου 50 ακίνητα του κέντρου της Αθήνας. Mm-hmm. Εμβληματικά είναι το. Μέσα σε αυτά ήταν το King's Palace, το παλιό στην Αγροτική Τράπεζα, το κτίριο του Chiller στην Κανάρη και. Ακαδημίας, το κτίριο το ΠΗ που δημιουργείται δίπλα στο Ιντεάλ. Mm-hmm. Είναι εμβληματικά κτίρια, είναι πολλά μέσα στο κέντρο τα οποία μπορούν και να έχουν εμπορική αξιοποίηση. Αν είναι συνδεδεμένα με το συντελεστήριο συνέδριο του ασφαλιστικού συστήματος, γιατί είναι θέλετε και ομόλογα αυτά, αν δεν δείτε την αξία τους. Και δεύτερον, παίζουν ρόλο σε πολιτικές. Μια εταιρεία real estate, κύριε Νεφελούδη, μια εταιρεία real estate να φτιάξετε για να αξιοποιήσετε αυτά και να μπουν τα έσοδα που λέτε, να δίνετε λίγο παραπάνω σύνταξη για ένα επίδομα. Μια σύνθετη αξιοποίηση και σε ό,τι αφορά να έχουν πόρους στα ασφαλιστικά ταμεία. Ταχύτητα χρειάζεται όμως, κύριε Νεφελούδη. Διώκουμε, αλλά προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τη γραφειοκρατία που μέσα είχε καθιστεί στους μέρες το τέρας γραφειοκρατίας. Και να κλείσουμε, κύριε Νεφελούδη, δεν ξέρω. Και μετά έχω ένα μικρό. Έχω μια προτελευταία για να το κλείσουμε. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες, βλέπω εδώ πέρα, για παραβίαση στις εργασιακές σχέσεις, σε όλα αυτά. Είχαμε όλη αυτή την ιστορία με τα δώρα. Και με τα δώρα που τα έβαζα στην τράπεζα και τα ζήτησαν πίσω εκβιαστικά. Συνέχεια, λοιπόν, γιατί ξέρετε, αυτό είναι ακριβώς αντικείμενο. Το ξέρω ότι έχετε ευαισθησία και πολλές φορές έχετε παρέμβει και έχετε αποκαλύψει και υποθέσεις και αυτά. Τι γίνεται? Ακούστε, καταρχήν να σας πω κάτι που είναι ενδιαφέρον. Αυτή η υπόθεση που βγήκε στη Θεσσαλονίκη, στην Μακεδονία με τα τρόφιμα κτλ., ακουμπάει την υπόθεση Καρυπίδης. Έχουμε μιλήσει με την αστυνομία αναλυτικά, ξέρουμε τι γίνεται. Δεύτερον, συγκαλούμε συνάντηση στο Μέγκα, για το Μέγκα την επόμενη Τρίτη. Για πείτε μας για το Μέγκα. Ναι, τους καλούμε πια για να τελειώσει αυτή η κοροϊδία. Να δούμε τι θα κάνουμε τους ανθρώπους που είναι 24 καλείτε, από 16. Καλείτε τους μετόχους και τους εργαζόμενους. Καλούμε τους εργαζόμενους και τους μετόχους, ναι, και τους, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τηλεόρασης. Την Τρίτη στις 10.30. Τρίτη 10.30 για το Μέγκα, μέτοχοι και εργαζόμενοι. Να μας πούν τι θα κάνουν εν πάση περιπτώσει με την πληρωμή των δεδομένων των εργαζομένων. Υποχρεούνται οι μέτοχοι να συμμετάσχουν σε αυτή τη συνάντηση. Οι μέτοχοι δεν υποχρεούνται. Υποχρεούνται να συμμετέχει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Τηλεόρασης. Εμείς θα καλέσουμε και τους μετόχους, αν έχουν τη διακριτική ευχαίρεια, εν πάση περιπτώσει, και την ευαισθησία να εμφανιστούν για να δούμε την αυτοκίνηση. Σε διαφορετική περίπτωση, τι γίνεται? Δυστυχώς. Τι λέει ο νόμος? Δηλαδή, ο νόμος, το να μην λέει, ο νόμος δεν λέει τίποτα αν δεν εμφανιστούν στην συνάντηση, ναι, που κάνουν στο Υπουργείο Εργασίας. Αν δεν εμφανιστούν όμως, το Υπουργείο Εργασίας θα κάνει. Αν που είναι μέτοχοι, το Υπουργείο Εργασίας έχει μια σειρά από εργαλεία τα οποία θα τα ενεργοποιήσει έτσι κι αλλιώς. Το πρώτο? Το ΣΕΠ. Σώμα επιθεώρησης. Πρόστιμα και τα λοιπά. Πρόστιμα. Εδώ έχουμε και προβλήματα σε σχέση και με τον νόμο. Διότι έχουμε τεράστια βλαπτική μεταβολή, διότι έχουν μη πληρωμή δεδουλευμένων αποδοχών. Με το τελευταίο νόμο 4488 το έχουμε ρυθμίσει και αυτό. Σε ό,τι αφορά την αυστηροποίηση τη διαδικασία απέναντι στου εργοδότε. Γιατί δεν μιλάμε για μετόχου οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν σε άλλου τομεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Έτσι. Λοιπόν, και δεν ξέρω, βέβαια είναι ζήτημα αρμοδιότητα εδώ, αλλά επειδή τι τελευταίε μέρε είναι μεγάλο θέμα για τα επιδόματα. Σε σχέση με τους τρίτεκνους και την διόρθωση, ναι, αυτή που ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα γίνει. Αυτό το κονδύλι υπάρχει και αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για να διορθωθεί αυτή η αδικία. Δεν περάσαν παραπάνω 2-3 μέρες από την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου. Είναι στην κατεύθυνση της κυβέρνησης αυτό. Θα θέλω όμως να κάνω ένα σχόλιο. Επειδή πραγματικά και δικαιολογημένα έχει γίνει. Έχει σηκωθεί πολύ η σκόνη στο θέμα αυτό, παρότι ήταν μια μικρή ομάδα από το σύνολο των ανθρώπων που δεν φρονηθήκανε. Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι, θα δείτε και στα δικά μας, στις δικές μας ρυθμίσεις και εδώ στα δάνεια, αλλά και στις εργατικές κατοικίες, είναι διαρκώς και καλά κάνουν. Διαρκώς ευνοημένοι σε μια σειρά από ρυθμίσεις σε βάρος ή χωρίς να έχουν μπει στις ρυθμίσεις αυτές οι άλλες κατηγορίες των ανθρώπων. Και καλώς γίνεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Όπως ας πούμε στις τοποθετήσεις αναγκαστικές στο νόμο 2643, στο δημόσιο ιδιωτικό τομέα ή όπως για τις εργατικές κατοικίες που έχουν 50% μείωση.
μείωση. Ωραία. Αυτή η τρίτη... Στα επιδόματα, λοιπόν, γιατί υπάρχει ετήσια μείωση, υπάρχει σημαντική. Σωστά. Είναι το μόνο σημείο το οποίο όλοι εντόπισαν. Και ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό το λόγο φαντάζομαι, έτσι, θα έκανε και έτσι, την εξαγγελία. Αυτό το Υπουργείο, το κομμάτι της Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου επεξεργάζεται. Φαντάζομαι σύντομα η κυρία Φωτίου θα ανακοινώσει ό,τι πρέπει να ανακοινώσει με βάση τις εντολές του Πρωθυπουργού. Σας ευχαριστούμε, κύριε Νασταλούδη. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.